Καλημέρα την χιονισμένη Αθήνα. Αττική, καλύτερα. Όπως βλέπετε, χθες χιόνισε. Και σήμερα έχει φοβερό καιρό, λιακάδα. Οπότε είπα να το εκμεταλλευτώ και να έρθω να κάνω μια βόλτα στο βουνό. Πού βρίσκομαι όμως? Εντάξει, δεν έχει πολλά βουνά η Αττική. Τρία είναι. Σε ένα από αυτά λοιπόν, εδώ στην Πεντέλη, στους πρόποδες της Πεντέλης, δίπλα από τον Διόνυσο, ακολουθώ ένα ωραίο μονοπάτι μέσα στο πράσινο που θα με οδηγήσει σε τρία ή τέσσερα πέτρινα εξοκλήσια. Ψευτοαλπικό το τοπίο. Αρκετοί έχουν ανέβει στο βουνό για την καθημερινή τους, βασικά λάθος, για την κυριακάτικη σωματική άσκηση, μιας και ακόμα έχουμε καραντίνα. Αυτά. Πολύ ωραία είναι και σήμερα έχει φανταστικό καιρό. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε προς τα πάνω. Αυτό είναι το πρώτο εξοκλήσι που συναντάμε, αυτό το προφίτ Ηλία. Να σας το δείξω. Το πρώτο που συναντάμε ανεβαίνοντας. Και συνεχίζοντας, θα δούμε για τα υπόλοιπα τρία. Αυτό είναι. Πέτρινο κεραμιδάκι. Μπαίνουμε μέσα. Ω, μπαίνουμε. Ωραία. Περιποιημένο. Πολύ ωραίο μέρος γενικά. Εντάξει, τώρα με το χιόνι είναι απίστευτο το τοπίο. Ψευτοαλπικό όπως είπα και πριν. Αλλά και την άνοιξη και γενικά όλο το χρόνο είναι ωραία. Κοντά στην Αθήνα εννοείται, δίπλα. Πρώτη φορά έρχομαι κι εγώ. Τον προφήτη Ηλία και συνεχίζουμε.
Ο χαμός. Γεια σας. Γεια. Γεια, γεια. Μια ζεστή σοκολάτα. Εδώ πέρα ναι, να την παραγγείλουμε delivery. Όχι, όχι. Το χαμός από παιδιά γίνεται. Της Πόπης. Ω, το μονοπάτι είναι μέσα στο πράσινο, παιδιά. Πραγματικά απίστευτο. Κοίτα εδώ. Άξιζε τον κόπο. Τέλειο. Ω. Απόλαυση. Βοηθάει πάρα πολύ ο ήλιος. Γιατί έχει κρύο λόγω του χιονιού, αλλά με τον ήλιο σπάει λίγο και είναι καλύτερα για να περπατήσεις. Αυτό είναι το εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, το οποίο είδατε είναι χτισμένο μέσα στο βράχο. Βασικά λάθος, το ιερό του ναού είναι μέσα στο βράχο. Πολύ ωραίο και αυτό, γραφικό μικρό εκκλησάκι, πέτρινο. Αρκετός κόσμος και εδώ, σε όλο το μονοπάτι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής, ότι από όλα αυτές τις οικογένειες κανένας δεν μπήκε μέσα στο εκκλησάκι. Στην Ελλάδα ζούμε και μεγαλώσαμε με την εκκλησιαστική παράδοση. Άσχετα, ξαναλέμε, τι πιστεύει ο καθένας και τι θεωρεί ότι υπάρχει στο σύμπαν. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση, πραγματικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πίστευα ότι θα δω τόσο πολύ χιόνι. Και τώρα αφήνουμε τον Άγιο Νικήτα και πάμε για τον Άγιο Λουκά.
Φτάσαμε και στο τρίτο κλεισάκι, εδώ στον προφητή. Όχι στον προφητήλια, λάθος, μπερδεύτηκα. Στον Άγιο Λουκά. Εγώ ήρθα από το Διόνυσο. Υπάρχει και ένα μονοπάτι από πιο κάτω. Θα ανεβάσω ανάρτηση στο blog μου με οδηγίες το πώς ήρθα εγώ, για όποιος θέλει. Να έρθει μια βόλτα, αξίζει τον κόπο, πάρα πολύ όμορφα. Καλά, εννοείται τώρα με το χιόνι που ξανά έχω πει. Το level είναι πολύ ψηλό. Για Αττική. Εδώ πριν το κλεισάκι έχει πηγή, τρεχούμενο νερό. Δεν δοκιμάζω, είναι πάρα πολύ παγωμένο. Ναι, το μονοπάτι ήρθα. Εντάξει, κοντά είναι τα άλλα δύο κλεισάκια, θέλει να πάτε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Χωμάτινο είναι και σε πολλά σημεία κιόλας, επειδή το δάσος δεν έχει πέσει χώμα, έχει χιόνι κάτω για να γλιστράει. Έχει κάποια σημεία, έχει κάποια σημεία που είναι παγωμένα, αλλά σιγά σιγά πας. Ναι, ναι. Και πάνω μου και το κλεισάκι του Αγίου Λουκά. Από τις ομορφότερες διαδρομές που έχω κάνει μέχρι στιγμής εδώ στην Αττική. Εντάξει, είπαμε, μην το ξαναλέμε, το έχω πει πολλές φορές, το χιόνι δίνει άλλη εικόνα σε όλο το τοπίο. Είναι δυστυχώς, είναι ξένο στα μάτια του Έλληνα αυτό το τοπίο, το χιονισμένο τοπίο. Γι' αυτό και όταν έρχεται κακοκαιρία και υπάρχουν πιθανότητες για χιονόστρωση, γίνεται της πόπης. Οι περισσότεροι βέβαια πάνε κουβά, αλλά να υπάρχει έτσι ντόρος. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο κλεισάκι εδώ, του Αγίου Λουκά. Είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησα, από τον Διόνυσο μέχρι εδώ, σκεφτείτε και με που σταματούσα για αυτό, για λήψεις. Να έκανα και μία ώρα χοντρικά, δηλαδή ένας που το πάρει straight, μια μισή ώρα έκανα, μια μισή. Ένας, ας πούμε, αν το πάρει σιγά σιγά 45 λεπτά. Και έχει και χιόνι που σε κάποια σημεία γλιστράει. Και έτσι όπως περπατούσα, ξαφνικά βλέπω άνθρωπο από τη Σκόπελο, από τη γλώσσα. Τυχαία. Περίπατο για τα παιδιά εδώ, στο χιόνι. Μικρός που είναι ο κόσμος, ε. Πού θα πάμε τώρα μετά? Στην Αλούλα. Okay. Στο λαογραφικό μουσείο που έχει χτίσει το Διονύσιο, που έχει χτίσει το Λατομείο. Αλλά πάρα πολύ παλιά. Α, είναι αυτό που όταν βλέπεις το παλιό το Λατομείο. Ναι, μπράβο. Okay. Έχει πολύ ωραία πετρόπιστα. Και εδώ είναι η Αλούλα.
αρχαίο ελληνικό λατομείο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλούλα, ωραίο όνομα. Αξίζει να έρθετε μέχρι εδώ. Από εκεί είναι ο δρόμος που πάει στην κορυφή, πάνω. Έχει ωραία έτσι θέα. Και από εκεί ήρθαμε και θα επιστρέψουμε πάλι προς τη βάση μας. Mission complete και σήμερα. Άλλη μια έτσι ωραία εξόρμηση χειμωνιάτικη. Άργησε να έρθει φέτος ο χειμώνας. Ωραία ήταν σήμερα, πάρα πολύ ωραία βόλτα, mission complete. Εδώ μέσα στο αλπικό τοπίο. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like και αφήστε και ένα comment αν έχετε έρθει ή θα έρθετε. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες ωραίες, λευκές ημέρες. Τα λέμε.